Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή «Υπάρχει λύση», σε λίγο θα συζητήσουμε. Νίκια, πώς δηλώνονται τα μισθώματα του 2020 στο Ε2, τι γίνεται με τις συντάξεις, με διπλό τρόπο υπολογισμού ή επικουρικές για τους τριαντάριδες, θα σας δώσουμε και κάποια παραδείγματα. Αυτά και πολλά άλλα θα συζητήσουμε, πάμε όμως πρώτα να δούμε κάποιες οικονομικές ειδήσεις. Με διαδοχική ασφάλιση μπορεί να πάρει επικουρική σύνταξη και από το σημερινό και από το νέο επικουρικό ταμείο ασφαλισμένος έως 35 ετών που θα επιλέξει εθελοντική βάση να μεταφερθεί στο νέο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης, το παλαιό και το νέο Ταμείο Επικουρικής, θα αθροίζεται προκειμένου ο ασφαλισμένος να θεμελιώσει δικαίωμα επικουρικής. Με άλλα λόγια, όσοι επιλέξουν να ενταχθούν στο νέο σύστημα θα λάβουν επικουρική σύνταξη με διπλό τρόπο υπολογισμού. Με τον σημερινό τρόπο υπολογισμού για τα χρόνια έως 31 12 του 2022 και με τον νέο τρόπο υπολογισμού για τα χρόνια από 1η-1η του 2023 και μετά. Την ερχόμενη Δευτέρα, 12 Ιουλίου, θα μπορούν οι επιχειρήσεις να κάνουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις περιφέρειες σε μετάβαση με έμφαση στις γυναίκες. Το πρόγραμμα διάρκειας 12 μηνών του ΟΑΕΔ απευθύνεται σε επιχειρήσεις με ποσά επιχορήγηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών και έχουν ως εξής: 466 ευρώ μηνιαία για τους ανέργους ηλικίας 30 έως 49 ετών και 559 ευρώ μηνιαία για ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω. Μισό χρόνο δουλεύουμε προκειμένου να πληρώνουμε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Την εικόνα αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει η μελέτη που έγινε για 7η συνεχόμενη χρονιά. Για το τρέχον έτος, η συνολική επιβάρυνση πολιτών και επιχειρήσεων από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές το 2021 ανέρχεται σε 71,9 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι σχεδόν διπλάσια από τα 44,4 δισευρώ που καταβάλουν τα νοικοκυριά για την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, όπως είναι η διατροφή, η ένδυση, η στέγαση, τα οικιακά αγαθά, καθώς και οι μεταφορές, καθώς και οι επικοινωνίες. Στην προαιρετική ασφάλιση και στις προϋποθέσεις αναφέρθηκε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη. Προβλέπει λοιπόν ο νόμος 4387 τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να μπορέσουν να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, αλλά απαιτούνται όμως να συντρέχουν κάποιες προϋποθέσεις. Και πρώτα απ' όλα να σταματήσουν την εργασία τους, να διακόψουν την εργασία. Έχουμε φτιάξει κάποιες καρτούλες. Έχουμε ετοιμάσει και μία κάρτα για να δουν οι τηλεθεατές μας, γιατί είναι πολύ σημαντικές αυτές οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος. Και να συντρέχουν αθροιστικά όλες μαζί. Α, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όλες μαζί αυτές οι προϋποθέσεις οι οποίες θα σας αναφέρουμε. Άρα όχι έχουμε μία από τις 4-5 που θα αναφέρουμε, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολλοί έχουν κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες δεν τις έχουν. Πολύ σωστά. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να έχει διακόψει κάποιος την εργασία του. Να μην έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω. Διότι σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να πάει για σύνταξη αναπηρίας και δεν θα έκανε προαιρετική ασφάλιση. Να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 3.000 ημέρες εργασίας οποτεδήποτε και ή 1.500 από τις οποίες 300 στην τελευταία πενταετία πριν τη διακοπή της εργασίας του και να υποβάλει αίτηση σε αυτή την περίπτωση μέσα σε ένα έτος. Και κυρίως να μην υπάρχει οφειλή ή αν υπάρχει οφειλή, όπως είναι στους ελεύθερους επαγγελματίες μπορεί να συμβαίνει αυτό, να είναι η οφειλή ρυθμισμένη. Να πούμε τώρα για ποιους κλάδους μπορεί να κάνει κάποιος προαιρετική ασφάλιση. Μπορεί να επιλέξει τον κλάδο σύνταξης που είναι 20%, μπορεί όλους μαζί ή και έναν από αυτούς και μόνο. Ή να συνδυάσει κλάδους. Θα έχει δηλαδή τη δυνατότητα να ασφαλιστεί μόνο για σύνταξη ή μόνο για ασθένεια ή και επικουρικό ή και για όλα αυτά μαζί. Αντίστοιχα για κάθε κλάδο που επιλέγει πληρώνει και τις εισφορές οι οποίες είναι με βάση και τον τελευταίο του μισθό. Το τελευταίο 12μήνο. Θα πάρουμε το μέσο όρο του τελευταίου 12μήνου να βγει ο μέσος μεικτός μισθός και πάνω σε αυτό θα υπολογίσουμε και τους κλάδους. Πότε χάνει το δικαίωμά του κάποιος για να είναι στην προαιρετική ασφάλιση? Όταν περάσουν 2 χρόνια από την τελευταία πληρωμή, μπορεί να επανέλθει σε αυτήν μετά από 3 χρόνια και αυτό να το επαναλάβει 3 φορές στη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Μόνο 3 φορές. Όσο παραμένει το διάστημα της διετίας ανοιχτό, μπορεί κάποιος να έρθει να πληρώσει, αλλά δεν θα πληρώσει το μήνα που θα πάει στην υπηρεσία, θα πληρώσει από εκεί που έχει μείνει η προηγούμενη πληρωμή του. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες οικονομικές ειδήσεις. Στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τους καλεσμένους μας. Γιάννης Χατζησαλάτας είναι ο οικονομικός μας σύμβουλος. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα Σοφία μου, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Ορίστε, αναρτήθηκαν. Να τα δούμε.
Να το δούμε, γιατί αναρτήθηκαν. Άψο στο μάσο είστε, κύριε Χατζη Σαλάτα. Μα έτσι είναι, γιατί δυστυχώς φέτος, και δεν είναι τυχαίο, ο ρυθμός χελώνας που ακολουθεί η κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων ήταν πολλά προβλήματα. Ναι, μεν η πανδημία, ναι, μεν οι διάφορες πλατφόρμες. Και να πούμε εδώ ότι δεν ευθύνεται τόσο η ΕΑΔΕ, η οποία είναι και επιφορτισμένη στην καθάριση των φορολογικών δηλώσεων, όσο οι διάφοροι άλλοι φορείς που έπρεπε να εμπλουτίσουν με τα στοιχεία αυτά την πλατφόρμα της ΕΑΔΕ για να μπορέσουν να γίνουν φορολογικές δηλώσεις. Έτσι λοιπόν αναρτήθηκαν, από ό,τι λες και εσύ Σοφία, τα μισθώματα τα οποία πήραν, μάλλον τους μισθούς οι οποίοι πήραν από το δημόσιο ως βοήθημα σε αναστολή της εργασίας, τα 800 και τα 534 όσοι τα έχουν πάρει, να μπορούν να προχωρήσουν τη φορολογική τους δήλωση. Και προσοχή πολύ μεγάλη, εάν κάποιος δεν τα έχει δει, γιατί αυτά είναι προσυμπληρωμένα, μη σπεύσει να κάνει τη φορολογική του δήλωση επειδή είναι αφορολόγητα και δεν του επηρεάζει το φόρο, γιατί αυτά τα χρήματα μπορείτε να χρησιμοποιήσει αργότερα για κάλυψη τεκμηρίων ή για μελλοντικές αγορές. Άρα λοιπόν περιμένουμε, και εφόσον δούμε τον κωδικό 781 να είναι συμπληρωμένος, τότε πλέον κάνουμε και το επόμενο βήμα για τη φορολογική δήλωση. Και θα πούμε αργότερα το ρυθμό που γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, τι έχει κατατεθεί έως σήμερα, πόσο υπολείπεται αυτό το ποσό σε σχέση με πέρυσι των δηλώσεων, αλλά και τι έχουν δείξει τα πρώτα καθαριστικά τα οποία έχουν βγει για αυτές τις δηλώσεις, τις ομολογουμένως λίγες που έχουν κατατεθεί. Επίσης, θα πούμε τα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο μας ρωτάτε καθημερινά και για τα αναδρομικά. Θα δούμε τι γίνεται. Ο Γιάννης Χατζησαλάτας μας έχει ετοιμάσει και έχουμε ετοιμάσει κάρτες για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Εδώ, Δημήτρης Μπολόφης, εργατολόγος μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Φαίνεται ότι τίθενται σε ισχύ κάποια προγράμματα ενίσχυσης, μάλλον καταπολέμησης της ανεργίας, πρόσληψη ανέργων που έχουν ηλικία άνω των 30 ετών, φυσικά όχι σε όλο το φάσμα της ελληνικής επικράτειας, αλλά σε συγκεκριμένες εδαφικές περιφέρειες. Αναφερόμαστε στη Δυτική Μακεδονία, στο Βόρειο Αιγαίο, στα νησιά του Ιωνίου, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Θα υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία, μια πλατφόρμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επένδυσης. Είναι το ΠΑΣΚΕ, είναι το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουν κάποιοι να βρουν ένα εισόδημα για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτά τα προγράμματα, τα επιδοτούμενα, δηλαδή δεν θα πληρώνεται από την επιχείρηση, αλλά θα επιδοτούνται από το κράτος από ειδικά κονδύλια, θα είναι 12 μήνες χρονικής διάρκειας, θα είναι πλήρους απασχολήσεως. Και το μηνιαίο χρηματικό βοήθημα που θα λαμβάνουν, βέβαια, θα κυμαίνεται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ανέργου. Και έτσι έχουμε 5 υποκατηγορίες, θα λέγαμε. Έχουμε για τις, φαίνεται, οι γυναίκες να είναι οι πιο ευνοημένες. Γυναίκες άνω των 30 ετών θα λαμβάνουν το μεγαλύτερο χρηματικό βοήθημα, που θα φτάνει 700 ευρώ, 699,80 για την ακρίβεια. Μετά έχουμε για τους άντρες ανέργους, που είναι από το ηλικιακό όριο, που έχουν συμπληρώσει το 30 μέχρι και το 49, πριν τα 50. Σε αυτούς θα καταβάλλεται μικρότερο χρηματικό βοήθημα, 466,50. Άνεργοι άντρες από 50 και πάνω αυξάνεται το ποσό, γύρω στα 560 ευρώ. Μακροχρόνιοι άνεργοι άντρες από 30 ως 50 έχουμε αύξηση του ποσού, 606,45 ευρώ. Ενώ μακροχρόνιοι άνεργοι άντρες από 50 και πάνω πηγαίνει 653 ευρώ. Υπάρχει διακύμανση, έτσι έκρινε. Είναι ένα κοινωνικό πρόγραμμα που θα κοστίσει 32 εκατομμύρια. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από τα δικά μας προγράμματα ανάπτυξη διαβίου για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά όσον αφορά την πρόσληψη ανέργων πάνω από το 30 έτος της ηλικίας. Και φυσικά έρχομαι πάλι στο θέμα των ημερών, το σύστημα της επικουρικής ασφάλισης. Έχουμε το παλιό επικουρικό ταμείο που άκουγε στο όνομα ΕΤΑΕΠ, τώρα ενετάχθηκε αυτό στο ΙΕΦΚΑ, όπου το σύστημα στηριζόταν στην αναδυναμητική λογική, στα δημογραφικά δεδομένα όπως έχουμε εξηγήσει. Τώρα οι νεοεισερχόμενοι από 1η-1η του 2022 στην αγορά εργασίας, είτε είναι μισθωτοί δημοσίου ιδιωτικού τομέα, είτε είναι αυτοαπασχολούμενοι, θα μπουν υποχρεωτικά στο κεφαλοποιητικό σύστημα. Τι σημαίνει αυτό? Θα υπάρχει ένας ατομικός κουμπαράς, θα μπαίνουν οι εισφορές και θα επενδύονται σε διάφορα προϊόντα επενδυτικά, ομόλογα, μετοχές και ούτω καθεξής. Αφού θα επενδύονται, πώς θα μπαίνουν? Και λέω, αφού θα δίνονται κατευθείαν στους επενδυτές, θα μπαίνουν στον κουμπαρά? Θα μπαίνουν στον κουμπαρά, θα επενδύονται και αν βρέψουν καρπούς, υποτίθεται θα πάρουν σύνταξη. Τότε πώς θα βγαίνουν για να επενδυθούν? Θα υπάρχει, υποτίθεται, το ΤΕΚΑ, το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλοποιητικής Επικουρικής Ασφάλισης. Σκοπός είναι να βγαίνουν, να ξαναμπαίνουν. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και θα πω αυτό αυτά τα χρήματα. Γιατί αν πράγματι βρέψουν καρπούς, πολύ καλό, θα πάρουν και μάλιστα και καλύτερη σύνταξη. Αν όμως έχουν το αρνητικό, μόνο μπαίνει. Αυτό λέμε, αυτό λέει και ο καθηγητής. Είναι μόνο εγγυώνται τις εισφορές. Δεν θα πάρουν σύνταξη, θα πάρουν πίσω το κεφάλαιο.
Αν όταν πληρώνω, εγώ θέλω να πάρω σύνταξη. Το λέει, το λέει το σχέδιο που λέει ο κ. Μπολόφης. Εγγυημένο μόνο είναι το ύψος της πραγματικής αξίας των εισφορών. Λέει κύριε Μπολόφη το σχέδιο νόμου. Πολύ σωστά. Για να ξέρουν. Όχι η σύνταξη, δηλαδή εγγυώνται οι εισφορές, το κεφάλαιο. Αυτό εισφορές είναι πολύ αρνητικό, γιατί ο άλλος δεν θα ξέρει. Η λογική χρηματιστηρίου τζόγου, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση, να δει αν θα πάρει επικουρική στο τέλος. Βεβαίως θα έχουν τη δυνατότητα κάθε 3 χρόνια να αλλάζουν, που θα έχουμε τη συντηρητική λογική, την κανονική, τη μεσαία και του υψηλού ρίσκου. Και αν όλα πάνε καλά, θα παίρνουν καλή σύνταξη. Αν δεν πάνε καλά, επιστροφή στην ερώτηση των τηλεθεατών στον κύριο Μητρόπουλο θα την κάνω. Βεβαίως, γιατί πλέον οι επικουρικές, λέει, είναι μέχρι 150 και 200 ευρώ. Και αυτό το ταμείο τόσο δεν είναι. Αλλά πώς βγήκαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι της κυρίας Μύτικη και είπαν ότι θα έχουμε από 50 έως 60% αύξηση των νέων επικουρικών. Όταν εμείς δεν ξέρουμε πώς αύριο. Το γνωρίζουν, ναι, πώς το γνωρίζουν. Μα γι' αυτό ρωτάνε και οι τηλεθεατές. Πώς είπα εγώ. Και με πίνακες βγαίνανε στις εφημερίδες και λέγανε θα πάρουμε 60. Όταν δεν ξέρουμε αύριο πού θα πάει η νέα επικουρική. Και βλέπουμε και τι επικουρικές παίρνουν αυτή τη στιγμή. Ή κάτι ξέρουν ή. Μα συγγνώμη κύριε Κατή, πώς μπορεί να ξέρουν σε 30 χρόνια κάποιοι που θα δουν σύνταξη αν θα πάνε καλά. Και βλέπουν και τι επικουρικές παίρνουν αυτή τη στιγμή. Και βγήκαν επειδή βγήκαν σε συγχορδία. Και είπανε από 40 μέχρι 50, 53 είπανε κιόλας, δεν είπανε το 54. Μέχρι 53 λέει αύξηση. Έχει γίνει υπολογισμός δηλαδή. Μελέτη πραγματική. Πρέπει να προσέξει ο κόσμος εδώ. Με συγχωρείτε που παρακαλώ. Και το μοναδικό θετικό θα έλεγα στο καινούριο επικουρικό κεφαλαιοποιητικό σύστημα είναι ότι αν δεν έχεις τον ελάχιστο χρόνο για να σου απορροπηθεί η επικουρική σύνταξη, θα παίρνεις πίσω τις εισφορές. Κάτι που δεν ίσχυε με το παλιό καθεστώς της αναδυναμητικής. Δηλαδή, αν έχεις τον ελάχιστο χρόνο, πηγαίναν υπερπίστος και πατρίδος. Τώρα τουλάχιστον, ασχέτως αν η επένδυση, όπως είπα, θα έχει θετικά αποτελέσματα, θα παίρνεις πίσω τις εισφορές. 2 εξαιρέσεις μόνο υπάρχουν. Θα λαμβάνεις επικουρική σύνταξη όταν θα έχουμε θάνατο του ασφαλισμένου ή εργατικό ατύχημα ή σε αναπηρικές συντάξεις. Εκεί θα καταβάλλεται επικουρική σύνταξη. Εμείς αναρτήσαμε η ΕΝΙΠΕΚ ολόκληρο σχέδιο που αναλύουμε, δικό μας πόρισμα, που αναλύουμε άρθρο προς άρθρο σε τι σκοπεύει και παρακαλώ τους τηλεθεατές σε ενιπεκ.gr. Έχουμε μια μεγάλη ανάγκη, την κάναμε και για ξένο οργανισμό, αλλά την αναρτήσαμε για να ενημερώσουμε και τους συμπατριώτες μας τι σημαίνει αυτό, το οποίο είδα ότι προβάλλατε και εσείς στην έναρξη εδώ τον εισαγωγικό σας εκεί παρατηρήσεων κλπ. Είναι κάπως ένα επισφαλές σχέδιο. Να δούμε, η κυβέρνηση κυρίως δίνει έμφαση στην επένδυση των εισφορών μέσω ιδιωτών. Εμείς βλέπουμε και λέμε τι λένε και τα δικαστήρια και το Σύνταγμα για το αν μπορεί να γίνει ιδιωτικό ή κεφαλοποιητικό το σύστημα. Οι πολίτες έχουν να αποφασίσουν, αλλά να πούμε αυτό το οποίο άρχισε να λέει ο κύριος Μπολόφης, ότι θα είναι υποχρεωτικό το σύστημα για όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που πρωτομπαίνουν στη δουλειά από 1/1/22, αυτό να διευκρινιστεί, και προαιρετικό σε όσους ήδη δουλεύουν και είναι μέχρι 35 ετών. Αυτό είναι το νέο ασφαλιστικό. Και θα έχουμε λοιπόν αυτό το οποίο είπατε εισαγωγικά, ότι αυτοί που σήμερα δουλεύουν και είναι κάτω των 35 ετών και επιλέξουν να μπουν στο νέο σύστημα, θα έχουν ένα διεισμό, ένα διπλό κομμάτι στην επικουρική τους. Θα πάρουν και από τον ΕΦΚΑ, που έχει ενσωματωθεί το ΕΤΕΑΕΠ, το μεγάλο ταμείο της επικουρικής, θα πάρουν και από το ΤΕΚΑ, από το νέο ταμείο επικουρικής κεφαλαιοδικής. Να πούμε, κυρία Μύτηλη, ότι τα δύο σημαντικά θέματα τώρα θα πάρει και ο κύριος Χατζαλάτας, πρέπει εδώ να μας πει για την φορολόγηση. Αυτοί οι οποίοι, τώρα μου στείλε μια πολύ καλή μου κυρία, φίλη, η κυρία Βουστινιάδη, και μου λέει, γιατί καλούμεθα, πήραμε που πήραμε το 1/10 από αυτά που μας δώσανε. Μας δώσανε κάτι λίγα το 11μηνο. Γιατί να μας το φορολογήσουν και μάλιστα να μας το δίπλο φορολογήσουν. Δεν μας τα δίνει ούτε καν έντοκα. Μας δίνει το 1/10, το 1/20 από αυτό. Γιατί τώρα να υποχρεωθούμε να τα δηλώσουμε με 2 τροποποιητικές δηλώσεις, τους 6 μήνες στο 15, τους 5 μήνες στο 16. Αυτό είναι απαρά. Και να πούμε ότι σε 20 μέρες από σήμερα, μετά από δεύτερη δέσμευση της κυβέρνησης, θα καταβληθούν τα αναδρομικά
από τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης για όσους και όσες έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης. Βέβαια, αυτό αφορά το 1% των συνταξιούχων μας, περίπου 200.000, 50.000 νέοι συνταξιούχοι και 150 παλιοί συνταξιούχοι έχουν να πάρουν και περίπου 600.000 θα δούνε τις αυξήσεις και δεν θα τις εισπράξουν ποτέ, γιατί θα τους μειωθεί αυτό το σαμάρι, το προσωπική διαφορά που τους έχει φορτώσει η προηγούμενη κυβέρνηση και το λέμε προσωπική διαφορά. Άρα θα στενοχωρηθεί πολλοί κόσμος, κυρία Μίτηλη, διότι ενώ θα έπρεπε να λάβει αυξήσεις, ενώ θα έπρεπε να πάρει αναδρομικά, θα τις δει. Στην ουσία ή θα τους μειωθεί αυτό που λέμε η προσωπική διαφορά ή θα τους εξαλειφθεί ή θα τους μειωθεί. Αυτά τα πιο σημαντικά και εμείς. Όλο αυτό το εξάμεινο που θα μας καλείτε και ευχόμαστε να μας καλείτε και η εκπομπή να συνεχίσει κανονικά, διότι παράγει σπουδαίο έργο, το εισπράττουμε καθημερινά με τον κύριο Μπολόβη και τον κύριο Χασαλάτα και άλλοι, ότι θα λέμε ότι μέχρι πέρατος του έτους, μέχρι το Δεκέμβριο, να προσέξουν όσοι και όσες μπορούν να βγουν στη σύνταξη, αναγνωρίζοντας και πλασματικά χρόνια. Διότι όποιος και όποια δεν έχει 40 χρόνια και δεν έχει θεμελιώσει μέχρι σήμερα, βεβαίως, δεν έχει 40 χρόνια ή 12.000 ένσημα στο 62ο από το 22 και μετά, θα υποχρεωθεί να μείνει άλλα 5 χρόνια και να βγαίνει στο 67ο, 8ο, 9ο, 70ο με 15 χρόνια και πλέον. Πάμε σε μεγάλη αύξηση ορίων ηλικίας για όσους και όσες δεν μπορούν να θεμελιώσουν μέχρι Δεκέμβριο του 2021. Κυρία Ευαγγελία, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μπολόφη? Βεβαίως, σας ακούει ο κύριος Μπολόφη. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ενδιαφέρομαι για σύνταξη στα 62, για μειωμένη. Από ποιο, πού είστε ασφαλισμένοι? Έχω διαδοχή ασφάλιση, ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ. Έχω 8.300 και από το 2018 έως το 2020. Πιο σημαντικό όμως είναι, δεν... την τηλεθεατρία. Να τις πω τώρα γενικές οδηγίες, γιατί έπεσε η γραμμή. Αν ο τελευταίος φορέας είναι το ΙΚΑ και έχει 8.300 ένσημα, έχει πολύ πιο πάνω από τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, που είναι τα 15 έτη. Αν έχει και 100 την τελευταία πενταετία, κάτι θέλει να πει για το 18, δεν ξέρω αν εννοούσε αυτό. Αν έχει και 100 την τελευταία πενταετία, μπορεί να πάρει μία μειωμένη σύνταξη με τις καταστατικές διατάξεις του ΙΚΑ, 30% μείωση, μόνο όμως στο κομμάτι της εθνικής συντάξης. Της εθνικής. Βέβαια, είναι επισφαλής αυτή η ενημέρωση και η πληροφορία, γιατί έπεσε η γραμμή και δεν ακούσαμε όλα τα δεδομένα. Μιλάμε για ισόβια μείωση επί του εθνικού κομματιού. Ναι. Επί του εθνικού κομματιού, δεν επανέλθετε. Αλλά η κυρία κάτι άρχισε να λέει για το 18, αλλά αν ακούει αυτό που είπε ο κύριος Μπολόφης, πρέπει τα τελευταία χρόνια 5 πρώτου έτους συνταξιοδότησης, πρώτου έτους, να έχει 100 κάνα έτος ένσημα. Κύριε Λευτέρη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κοιτάξτε, δύο λόγα και ήθελα από τίποτα παραπάνω. Ακούσατε, είμαστε από το ΣΟΤΕΒΕ, από 21 χρόνια παιδάκι δουλεύω. Το πιστεύετε, 37 χρόνια ΣΟΤΕΒΕ. Και παίρνουμε μια σύνταξη, η οποία τη σύνταξη αυτή δεν φτάνει, δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, δεν φτάνει για 15-20 μέρες. Πηγαίνουμε και παίρνουμε το ψωμί και τα φάρμακα με επίστοση από τους ανθρώπους αυτούς. Και κοιτάξτε να δείτε, δεν μιλάω μόνο για εμένα, μιλάω για όλο αυτόν τον κόσμο που έχει δουλέψει στο ΝΑΕ. Ακούστε να δείτε. Κουτσουρέψαν τις συντάξεις δικές μας για να τα δώσουν στους διψάσπιδες, δηλαδή στους λαθρομετανάστες, καταλάβατε τι γίνεται. Γιατί δεν μας το λένε αυτό στα αίσια πλέον? Είναι γεγονός αυτό. Δουλέψαμε, πήγαμε στρατιώτες, πολεμήσαμε στην Κύπρο. Και δεν μπορούμε να κάνουμε τα απαραίτητα, δεν μπορούμε να πάρουμε. Το πιστεύετε? Δεν μπορούμε να πάμε στο γιατρό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εμείς που πολεμήσαμε για την πατρίδα, δώσαμε όλα τα λεφτά για την... Είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας, στην εφορία των Ατάλων. Και με μία σύνταξη... Και δεν μπορούμε να πάμε, σας μιλάω σοβαρά. Εδώ δεν έχει άλλο του μηνός, πηγαίνουμε και παίρνουμε τα πράγματα από το φούρναρι, από τον φαρμακοποιό, δεξιά και αριστερά με πίστοση. Δηλαδή μας ταπεινώσανε εμάς τους Έλληνες για να δώσουν τα λεφτά στους λαθρομετανάστες. Σας ευχαριστώ πάρα κύριε πολύ. Κύριε Λευτέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ ανοίγουμε τα μικρόφωνα και ακούμε όλες τις απόψεις. Καταθέσεις ναι, ψυχής. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια, κύριε, το πείτε στον κύριο Μητρόπουλε. Κουτσουρέσαν τις δικές μας συντάξεις για να τα δώσουν σε αυτούς τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι προκαλούν κιόλας και μας απειλούν κιόλας.
Κρίμα που πολεμήσαμε για την πατρίδα και δώσαμε τόσα χρήματα για την πατρίδα. Κύριε Λευτέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε, καθημερινά δεχόμαστε πάρα πολλά τηλεφωνήματα και για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν θέλανε. Γιάννη Χατζησαλάτα, το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Δεν θέλανε να φύγουν σε άλλη χώρα. Μείνανε στην Ελλάδα, παλεύουν. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί στους επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ένα μαγαζί. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε ανθρώπους που πραγματικά έχουν ένα υψηλό μισθό στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν και αυτή η κατηγορία. Και πραγματικά ο μισθός τους κάθε μήνα δεν εισπράττουν αυτό το οποίο έχουν συμφωνήσει, γιατί είναι η φορολογία και οι ασφαλιστικές εισφορές και τελικά τη λαμβάνουν τίποτα. Δηλαδή, είτε τα παίρνανε είτε δεν τα παίρνανε, σε κοινό παρονομαστή είναι το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Δηλαδή, κάποιος έχει χρήματα, του τα παίρνουνε, κάποιος δεν έχει χρήματα, δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Γιατί είναι τα τεκμήρια, γιατί είναι όλα αυτά τα οποία μας ανέφερε και ο κύριος ή και οι περικοπές που έχουν υποστεί όλα αυτά τα χρόνια. Το έχει αναφέρει πολλές φορές και ο κύριος Μητρόπουλος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και μαζί για τους συντελεστές και την δυσβάστακτη αυτή την φορολογία που υπάρχει. Μάλιστα, έχουμε και άλλο τηλεθεατή. Την κυρία Βαρβάρα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Κυρία Βαρβάρα, σας... Να ρωτήσω. Είμαι μεγάλη κυρία βέβαια τώρα, αλλά δούλευα από το 60 μέχρι το 72. Σε αυτά τα χρόνια έχω τα βιβλιάρια. Μπορώ να βγάλω έστω και 100 ευρώ που λέει ο λόγος, έτσι, τιμή φαίνεται και το ξεκινάω. Έχετε 12 χρόνια λοιπόν ασφάλιση από το 60 στο 72. Που είναι ημερολογιακά 12 χρόνια ή έχετε 3.600 ένσημα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κολλάγανε λιγότερο από τον πραγματικό χρόνο. Πρέπει να είναι 3.000. Όχι, πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι ακριβώς σίγουροι, το... Ναι. Ναι. Καταρχήν είστε στο ΙΚΑ είναι όλα αυτά τα χρόνια. Στο ΤΕΒΕ. Στο ΤΕΒΕ. Πρώτον, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τουλάχιστον 12 χρόνια. 3.600 ένσημα, που είναι εξαιρετικά αμφίβολο, γιατί 60-72 δεν ξέρω αν σας κολλάγανε 300 ένσημα κατ' έτος. Αν τώρα έχετε 12 χρόνια και έχετε συμπληρώσει το 67ο, έχετε παιδιά? Έχω και παιδιά και εγγόνια. Ωραία. Δύο παιδιά? Δύο. Ωραία. Μπορείτε να πάρετε ένα από το ένα παιδί και δύο για το δεύτερο, για να χτίσετε τη 15ετία. Όμως αυτό ακόμα δεν έχει εξακριβωθεί πλήρως αν αυτό είναι εφικτό. Αν είναι εφικτό. Αφήνουμε, μάλλον είστε προς τη θετική κατεύθυνση, δηλαδή μπορεί με την εξαγορά του πλασματικού χρόνου να χτίσετε τα 15 έτη, με επιφύλαξη το λέω, αλλά θα πρέπει πρώτα να δούμε τον πραγματικό χρόνο αν είναι 3.600, 12 χρόνια δηλαδή. Θα πρέπει να μετρήσετε τα ένσημα. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές ελπίδες να χτίσετε τη 15ετία, αν είστε 67, να πάρετε την κατώτατη σύνταξη, βεβαίως. Την κατώτατη... Ναι, εννοώ των 15 ετών, την ελάχιστη μάλλον, όχι κατώτατη, την ελάχιστη που έχετε το χρόνο, των 15 ετών. Να κοιτάξει δηλαδή, πόσα... Δηλαδή, ποια είναι η μικρότερη σύνταξη? Όχι, είναι εννοώ του, που έχετε τον ελάχιστο χρόνο. Στα 15 χρόνια θα πάρετε ένα ποσό εθνικής σύνταξης, γύρω στα 360 είναι περίπου η εθνική σύνταξη, για την ανταποδοτική ανάλογα με τις εισφορές που έχετε δώσει. Το ανταποδοτικό κομμάτι δεν μπορούμε να το πούμε. Με τα ελάχιστα χρόνια θα πάρει γύρω στα 500 ευρώ, αλλά θα επανέλθει η κυρία να μας πει για το χρόνο, πόσα πόσο πραγματικό χρόνο έχει. Αν όντως έχει, μήπως έχει λιγότερα. Να μην την ταλαιπωρούμε. Ακριβώς. Αν θέλετε, αφήστε το τηλέφωνο, θα σας βοηθήσουμε ακριβώς. Να σας πω κάτι. Παίζει ρόλο το οικονομικό μου, εάν δούνε τα έσοδα μου? Όχι. Για τη σύνταξη, όχι. Αν έχετε 12 χρόνια, παλεύετε. Και γιατί το λέω? Γιατί χτίζουμε τα 15, το δημόσιο το δέχεται. Το ΙΚΑ για την περίοδο 83-92 θα δούμε για το ΤΕΒΕ, ανάλογα με το ταμείο. Αν έχετε 12 χρόνια, έχουμε αρκετές ελπίδες για να χτίσουμε τη σύνταξη. Το πρωταρχικό στοιχείο είναι να δούμε αν έχετε 12 χρόνια πραγματικών ενσήμων. Ναι, δεν μου λέτε εγώ πού θα σας βρω. Αν θέλετε, αφήστε το τηλέφωνο να επικοινωνήσουμε. Και θα επικοινωνήσουμε, να σας βοηθήσουμε για να δείτε κι εσείς πόσα χρόνια έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Κάνουμε μία σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε με τον Γιάννη τον Χατζησαλάτα, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε αναβολές, τις είδαμε και αυτές. Τις πληρωμές περιμέναν οι συνταξιούχοι, αυτά τα αναδρομικά τους λοιπόν. Το έχουμε πει πολλές φορές με τον κύριο Μητρόπουλο.
και ό,τι λέει ο κύριος Μητρόπουλος, τα βλέπουμε και στην, πριν από μήνες τα λέει, τα βλέπουμε στη συνέχεια. Το είπε εξάλλου και προηγουμένως για τις αναβολές αυτές των υποχρεώσεων του κράτους προς τους συνταξιούχους. Και πριν πούμε αυτό, επειδή είπε ο κύριος Μητρόπουλος προηγουμένως για τα αναδρομικά, για την φορολόγησή τους, να πούμε για να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι, υπάρχουν δύο υποχρεώσεις. Υπάρχει πρώτα απ' όλα η υποχρέωση του κράτους να δώσει στον πολίτη αυτό το οποίο δικαιούται. Και από τη στιγμή λοιπόν που τα δικαιούται, θα έπρεπε, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Μητρόπουλε, να είναι έντοκα από την πρώτη μέρα, όχι με τον τόκο της τραπέζης, αλλά με τον τόκο που έχουν και οι ρυθμίσεις όταν ένας πολίτης χρωστάει στο δημόσιο. Από εκεί και πέρα, ο πολίτης πλέον είναι υποχρεωμένος και αυτός να δηλώσει το εισόδημά του, γιατί είναι εισόδημα, και να φορολογηθεί στα χρήματα και στην κλίμακα που ήταν τη χρονιά την οποία έχει πράξει τα χρήματα. Γι' αυτό γίνουν και τροποποιητικές. Επάνω λοιπόν στα χρήματα που παίρνει τώρα στην τροποποιητική να μπουν και να μπουν στην κλίμακα, και αν είναι να φορολογηθεί, να φορολογηθεί, αλλά από την πρώτη μέρα έντοκα με τον τόκο που έχει το δημόσιο όταν κάποιο του χρωστάει για να πάρει τα χρήματα και αυτό. Για να είναι και οι δύο πλέον σε ίδια βάση. Όσον αφορά τις αναβολές των πληρωμών, είναι οι συνταξιούχοι, όπως πολύ σωστά έχει αναλύσει πάρα πολλές φορές και ο κ. Μητρόπουλος και ο κ. Μπολόφης, αυτοί οι οποίοι με τον νόμο Βρούτζ έχουν συντελεστεί αναπλήρωσης και έχουν χρόνια πάνω από 30 εργασιακού βίου. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις υπάρχουν εδώ δύο κατηγορίες συνταξιούχων που παίρνουν τα αναδρομικά, οι παλιοί και οι νέοι. Ο ορισμός παλιός με νέο συνταξιούχο είναι η ημερομηνία 13 Μαΐου του 2016. Δηλαδή, αν έχουν υποβάλει πριν από τις 13 Μαΐου του 2016 την αίτηση συνταξιοδότησης, θεωρούνται παλιοί συνταξιούχοι. Αν την έχουν υποβάλει μετά τις 13 Μαΐου του 2016, θεωρούνται νέοι συνταξιούχοι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε. Όσον αφορά, λοιπόν, να δείξουμε και την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για να δούμε πότε θα πληρωθούν. Εφόσον, λοιπόν, είναι να πάρουν τα αναδρομικά αυτά, και μιλάμε για την αναπλήρωση πάνω από 30 χρόνια ενεργειακού βίου εργασιακού. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, οι νέοι συνταξιούχοι του ιδιωτικού τομέα ήταν να πληρωθούν 30 Ιουνίου. Δεν πληρώθηκαν 30 Ιουνίου και υπάρχει μια παράταση για να πληρωθούν στις 27 Ιουλίου. Και μιλάμε, λοιπόν, εδώ πλέον για τους νέους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα. Οι νέοι συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα, εδώ δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα η πληρωμή τους, η οποία ήταν να γίνει τέλος Ιουλίου. Αναβάλλεται λοιπόν αυτή η πληρωμή του τέλους Ιουλίου, άγνωστο πότε θα πληρωθούν. Αναδρομικά λοιπόν για τους παλαιούς συνταξιούχους τώρα. Πολύ σωστά είπε ο κ. Μητρόπουλος προηγουμένως, μιλάμε περίπου για 150.000 συνταξιούχους οι οποίοι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Και από τους 150.000 λοιπόν συνταξιούχους, περίπου οι 100.000 έχουν αρνητική προσωπική διαφορά. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αύξηση τουλάχιστον από ό,τι λένε οι πίνακες, και θα μας το επιβεβαιώσει ο κ. Μητρόπουλος, τη τάξη των 40 με 50 ευρώ περίπου. Οι 50.000 συνταξιούχοι. Κάρτα, παρακαλώ να το δείξουμε για τους παλαιούς συνταξιούχους. Ναι, 40 με 50 περίπου. Περίπου. Η αρνητική προσωπική διαφορά. Σωστά. Οι 50.000 συνταξιούχοι με μικρή θετική διαφορά υπολογίζεται μία αύξηση 20 με 30 ευρώ περίπου. Και υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που είναι και αυτοί πάρα πολύ τον αριθμό, οι οποίοι η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη από την αύξηση την οποία θα πάρουν. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, ο τραπεζικός λογαριασμός δεν θα αυξηθεί, απλά η καμπούρα που προηγουμένως ο κ. Μητρόπουλος, το κουδωτάκι της προσωπικής διαφοράς, θα μειωθεί λογιστικά καθαρά, χωρίς να πάρουν απολύτως τίποτα στο τραπεζικό του λογαριασμό. Είναι αυτό που το έχω πει πολλές φορές, το έχει τονίσει, μόνο λοιπόν είναι μια λογιστική διαφορά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε εδώ κάθε απόγευμα. Ναι. Και πριν πούμε κάτι, αυτά τα αναδρομικά που αναβάλλει και αναστέλει την πληρωμή του στην κυβέρνηση για να πάει πιο κάτω, ο λόγος που γίνεται είναι γιατί φταίει, λέει, η εταιρεία η οποία είναι ανάδοχος για να φέρει αυτά τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να καταλάβω πως μια εταιρεία που αναλαμβάνει ένα τέτοιο έργο δεν είναι και υπεύθυνη και υπόλογη για να φέρει εις πέρα αυτό το έργο. Και δεύτερον, αυτά τα χρήματα τα οποία είναι να πάρουν συνταξιούχοι και αναβάλλονται και αναστέλλονται βάσει τη κυβέρνηση τώρα είναι χρήματα τα οποία κανονικά μετά είχαν πάρει πριν από 18 μήνες οι συνταξιούχοι. Γιατί τότε ήταν ο νόμος και απλά καθυστέρησαν τόσο χρονικό διάστημα. Όπως είπε ο κύριος Χατζησαλάτας, αυτό δεν είναι χάρισμα της κυβέρνησης. Όπως και τα προηγούμενα που έδωσε, οι προηγούμενοι τον Δεκέμβριο του 2018, ήταν σε εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων. Οφείλεται σε γενναίους δικαστές, κάποιους, γιατί οι άλλοι συμφώνησαν με τα μνημόνια, και σε κάποιους από εμάς που είπαμε να πάρουμε κάποιες διατάξεις από τις κρίματις δραματικές και κάποιες περικόπες. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, όπως λέει ο κ. Χατζελάτας, όφειλε από Οκτωβρίου του 2019, που διέταξε το Συμβούλιο Επικρατείας, από τότε να συμμορφωθεί. Και γι' αυτό τώρα που δίνει 21 μήνες πρέπει να τα δώσει εντόκος. Διότι εφαρμόζει δικαστική απόφαση. Δεν είναι χάρισμα νόμος Βρούτσι. Ο νόμος Βρούτσι ήρθε και είπε: εγώ συμμορφώνουμε με τη δικαστική απόφαση. Να λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Άρα λοιπόν αυτό το 20μήνο όφειλε να το δώσει το κοφόρα. Δηλαδή να πει αξιότιμη ασφαλισμένη,
Σου οφείλω 20 μηνών αναδρομικά σε εφαρμογή των αποφάσεων. Παίρνεις και 6% τον τόκο που ίσχυε για αυκείνο το έτος. Έτσι είναι το θέμα. Πάμε να δούμε και να συνεχίσουμε, γιατί διαβάζω και αρκετές ερωτήσεις για τις μειώσεις των νοικίων, Γιάννη. Εκεί και άνοιξε η πλατφόρμα, να δηλώσουμε τις... Σήμερα πάντως, χτες άνοιξε η πλατφόρμα, αν δεν κάνω λάθος. Σήμερα πάντως είναι, άνοιξε και αναρτήθηκαν και οι βεβαιώσεις των αναστολών, το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Οπότε κάποιος που θέλει λοιπόν εργαζόμενος να κάνει τη φορολογική του δήλωση μπορεί, γιατί περίμενε λοιπόν να μπουν αυτά τα ποσά. Έχουμε την κυρία Κωνσταντίνα και ερχόμαστε γρήγορα να δούμε για τις δηλώσεις COVID του Μαΐου και να δούμε λοιπόν τι γίνεται και με τα ενίκια του Ιουλίου. Καλησπέρα σας, κυρία Κωνσταντίνα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί έχω προσωρινή σύνταξη από το Σεπτέμβριο του 19, εκπαιδευτικός, και ακόμη δεν έχω πάρει τίποτα, μόνο το μη ταυτί. Αν είναι από το Σεπτέμβριο του 19, κυρία Κωνσταντίνα, αυτόν ή τον άλλο μήνα θα πάρετε την οριστική σας σύνταξη σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες από το Γενικό Λογιστήριο. Ναι, είσαστε, μπαίνω δηλαδή, στο Γενικό Λογιστήριο και μου λέει ότι δεν έχει αναλάβει μέχρι στιγμής κανένας την αίτησή μου. Έτσι λένε συνήθως, αλλά ξέρουμε εμείς με τον κύριο Πολόφη ότι εκαθαρίζουν το 16μηνο, 17μηνο τώρα. Παρακαλώ πολύ, θα ξέρετε ότι τους δύο προσεχείς μήνες το αργότερο θα έχει καθαριστεί η σύνταξή σας σύμφωνα με δικές μας ασφαλείς πληροφορίες, κυρία Κωνσταντίνα. Ευχαριστώ πολύ, και για το σύζυγο ήθελα να ρωτήσω. Δεν του έχει έρθει ακόμα, και εκείνος είναι από το Σεπτέμβριο του 20 και δεν του έχει έρθει ακόμα το μεταφή. Το μετοχικό ταμείο, λέτε. Ναι, δεν του έχει έρθει. Εμένα μου είχε έρθει το 15 Τετάρτου το 20, ναι. Και το 19 μου ήρθε το 20, εκείνου το 21 λογικά θα έπρεπε να έχει έρθει, αλλά δεν του ήρθε. Θα περιμένουν, είναι εύλογες. Ναι, θα περιμένει λίγο να δούμε εκεί πέρα τι ακριβώς. Καθυστερεί συνήθως αυτό και είναι πολύ πετσοκομμένο, το ξέρετε και εσείς και ο σύζυγος, το μετοχικό, κυρία Κωνσταντίνα, αλλά νομίζω ότι και αυτό πολύ πολύ προσύντομα θα έρθει στο σύζυγο. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Πάμε να συνεχίσουμε και να απαντήσουμε και στις πολλές ερωτήσεις για τα ενίκια. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τις δηλώσεις COVID Μαΐου, Γιάννη. Τέλεια. Έτσι λοιπόν, άνοιξε η πλατφόρμα για τις δηλώσεις COVID Μαΐου. Προσοχή εδώ, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων για τον Μάιο έχουν πληρωθεί. Η πλατφόρμα για αρχικές τροποποιητικές δηλώσεις Ιανουαρίου-Απριλίου 2021, δηλαδή για όλο το χρονικό διάστημα του 2021, καθώς και αρχικών δηλώσεων υπεκμισθώσεων, γιατί έβγαλε μία εγκύκλιο η ΑΔΕ και το πρόβλημα των υπεκμισθώσεων τελικά λύνεται, για να μπορούν και ενδιάμεσοι αυτοί οι οποίοι νοικιάζαν ένα κίνητο και το υπεκμισθώνανε, να μπορούν και αυτοί πλέον να δικαιωθούν και να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται. Επίσης, θα δοθεί δυνατότητα αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων υπεκμισθώσεων για το 20 και το 21. Όσον αφορά τα ενίκια Ιουλίου, το μήνα δε τον οποίο διανύουμε αυτή τη στιγμή, εδώ λοιπόν θα υπάρχει πλήρη απαλλαγή του ενοικίου, δηλαδή το μοντέλο 80-20, το 80% λοιπόν δίνει το κράτος στον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η επιχείρηση δεν πληρώνει τίποτα. Για τις επιχειρήσεις του πολιτισμού, αθλητισμού, διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων, γυμναστήρια, πάρκα αναψυχής και αυτές που ήταν κλειστές με κρατική εντολή τέλος Ιουνίου. Από εκεί και πέρα λοιπόν οι υπόλοιπες επιχειρήσεις πληρώνουν κανονικά το ενίκιο και να πούμε ότι το μοντέλο 60-40, δηλαδή 60% πληρώνει ο ενοικιαστής και το 40%, από το 40% το 50% καλύπτει το δημόσιο, δεν θα ισχύει για καμία απολύτως επιχείρηση, δεν θα υπάρχει επιχείρηση με αυτό την ευνοϊκή διάταξη, παρά μόνο οι εργαζόμενοι, οι λίγοι εργαζόμενοι που είναι σε αναστολή εργασίας. Μόνο για αυτούς υπάρχει το μοντέλο 60-40, καθώς και για τα τέκνα αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι είναι φοιτητές ή φοιτήτριες, σε μια πόλη διαφορετική από αυτή την οποία μένουν οι γονείς τους. Κυρία Λίκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Μητρόπουλο αν έχει κάποια πληροφορία σχετικά με την χορήγηση του επικουρικού σε χείρα αποβιώσαντος συνταξιούχου του ΙΚΑ. Μάλιστα, έχουμε αναφερθεί και με τον κύριο Μπολόφη, κυρία Νίκη, αρκετές φορές εδώ, ότι είναι μία προσπάθεια που γίνεται τελευταίο καιρό, επειδή λέει η κυβέρνηση έλειπε ο αλγόριθμος, δηλαδή ο μαθηματικός τύπος για να βγουν οι συντάξεις χειρίας, και άκουγα προχθές κυβερνητικά στελέχη να λένε ότι είναι έτοιμο πια το σύστημα και θα πάρετε όλοι, διότι καθυστερεί για όλους, κυρία Νίκη. Άρα λοιπόν τον άλλο μήνα
πιστεύω εγώ, σύμφωνα με όσα έχει δηλώσει και ο ίδιος ο Υπουργός, αλλά και η διοίκηση του ΕΦΚΑ, θα έχουν καθαριστεί όλες οι επικουρικές κυρίες και θα πάρετε και αναδρομικά τη σύνταξη που δικαιούστε, κυρία Νίκη. Τη σύνταξη την έχω πάρει από την πρώτη μέρα. Την επικουρική, μάλιστα, κυρία. Να, επικουρικό μάλιστα. Δεν έχω πάρει. Το επικουρικό κυρίας. Το επικουρικό κυρίας, σε αυτό αναφερόμαστε. Μάλιστα, μάλιστα. Αναμένουμε, κυρία Νίκη, αναμένουμε και τα πάρετε. Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, ελπίζετε, κυρία Νίκη. Ελπίζετε δηλαδή σε 1-2 μήνες. Ναι, 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 κατά δέσμευση του Υπουργού. Δεν είναι δικές μας. Μάλιστα, αυτό είπε ότι και εδώ είμαστε. Δεν αποφασίζετε για την χορήγηση. Εμείς πιέζουμε, κυρία Νίκη, και πιστεύω θα δοθεί σε 1-2 μήνες. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Να είστε καλά. Και περιμένουμε και την απόφαση που κάναμε εκεί. Περιμένουμε την απόφαση τώρα κατά επίσης ασφαλή πληροφορία μέχρι τέλη, επειδή τελικά παραδίδει η κυρία Πρόεδρος την Παρασκευή. Περιμένουμε εντός της εβδομάδας κατά μεγίστη πιθανότητα να βγει απόφαση για τα δώρα και τα επικουρικά του Συμβουλίου Επικρατείας, κυρία Νίκη. Θα ενημερώσουμε σχετικά εδώ στην κυρία Μίτιλη. Ωραία, ωραία, ωραία. Να είστε καλά, κυρία Νίκη. Να είστε καλά, κυρία Νίκη. Να είστε καλά. Ακούμε, λέει, μόνο τον κύριο Μητρόπουλο, γιατί ό,τι λέει, μόνο αυτό γίνεται. Βεβαίως και τα λέει 2 μήνες. Αυτά είναι υπερβολές, κυρία Νίκη. Μόνο εσάς, γιατί τα λέτε και αυτό γίνεται. Λέτε, δεν περιμένουμε, περιμένουμε και τα βλέπουμε. Ξέρετε, αυτά με τα λογιστικά συστήματα περιμένουμε για την επικουρική. Περιμέναμε για την παράλληλη ασφάλιση. Θυμάστε πότε τα λέγαμε και από το Μάιο του 2016. Και λέγανε 4 χρόνια. Βγαίνει εγκύκλωση τον Οκτώβριο του 2020 για να δουν τον παράλληλο χρόνο πώς θα τον υπολογίσουν. Μα λέγαμε τις δυσκολίες στο σύνταξη με ένα κλικ και τα λέγανε ο κ. Μητρόπουλος. Έλεγε περιμένετε, γιατί δεν θα είναι τόσο με ένα κλικ να βγαίνουν οι συντάξεις που. Πριν εκεί το Δεκέμβριο τα λέγαμε και λέγαμε από Ιανουάριο με ένα κλικ θα βγαίνουν. Μα δεν είδατε τώρα, λέει ο ανάδοχος, εμείς, συνάδελφοί σας, κυρία Μίτιλη, έχουν βγάλει, τα ξέρει και πολύ καλή η αδελφή σας που τα χειρίζεται στο News Bob αυτά, βγάζουν πίνακες. Εμείς βγάζουμε τους πίνακες, ξέρουμε τι θα πάρει ο καθένας αναδρομικά. Έχουν κυκλοφορήσει σε πίνακες όλα τα ένθετα των εφημερίδων. Και δεν μπορεί τώρα η κορυφαία εταιρεία που έχει συμβληθεί με τον ΕΦΚΑ να βγάλει τις διαφορές. Δηλαδή δεν είναι η δικαιολογία, νομίζω, αυτή πιστική για τον κόσμο. Όταν εμείς με συναδέλφους τα τυπώνουμε αυτά και τα έχουμε σε πίνακες. Και όλες οι εφημερίδες σε πίνακες. Πώς λέει ότι δεν μπόρεσε να τα φτιάξει η εταιρεία. Κάτι έτσι είναι. Ναι. Κύριε Ζήση, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Εγώ έχω βγάλει τη σύνταξή μου το 6. Ήμουνα οικοδόμος. Υπάρχει περίπτωση να πάρω αναδρομικά. Να πάρετε αναδρομικά, πόσα χρόνια ασφάλισης είχατε, κύριε Ζήση? Πολλά είναι τα χρόνια, αλλά επειδή ήμουν οικοδόμος, δεν κουλάγαμε πολλά ένσημα τότε. Αυτό είναι το θέμα. Εάν, κύριε Ζήση, δεν έχετε πάνω από 9.000 ένσημα, κύριε Ζήση, θα σας στενοχωρήσω, δεν θα πάρετε αναδρομικά. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν δεν έχετε, έτσι λέει ο νόμος, όχι εμείς, κύριε Ζήση. Να είστε καλά, κύριε Ζήση. Εντάξει, αυτό είναι το άδικο, γιατί... Το άδικο. Έβαλε κόφτη. Τώρα έβαλε κόφτη και στενοχωρεί τους ανθρώπους. Εδώ, ξέρετε, παίρνουν και 28 χρόνια και λέμε όχι. Όχι, όχι, φταίμε όλοι, διότι λέγαμε βγείτε στις γυναίκες με 25 ετία, κύριε Χατζαλάτα, κύριε Βολοβή, να κάνουν χρήση των πρόωρων συνταξιοτήσεων. Περίμεναν. Όταν άκουγαν άντε να βγούμε με τα 25 ή τα 35 ή τα 20 ή τόσα, ότι θα ερχόταν νόμος μετά που θα έλεγε 30 και κάτω καμία αύξηση. Δεν είναι αυτό αδικία? Βεβαίως. Δεν έπρεπε με τα βατικά τουλάχιστον να πάρουν και αυτοί που βγήκαν με λιγότερα χρόνια? Βεβαίως. Ή να πάρουν κάτι τι σε φάπαξ. Πώς έρχεσαι και λες το 21 για μια κυρία που έκανε χρήση της 25 ετίας, βγήκε πριν 10 χρόνια και λες εσύ δεν παίρνεις. Δεν είναι άδικο αυτό? Βεβαίως. Και την αφήνεις και πραγματικά. Και είναι όλες οι γυναίκες. Είναι όλες οι γυναίκες. Ή αυτές που βγήκαν με 4.500-15 χρόνια. Δεν θα πάρει. Και είναι οι φτωχές αυτές. Αυτές είναι τα 500. Αυτό που έλεγε ο κύριος αρχικά. Λοιπόν, γιατί να βάλεις κόφτη? Βάλε με τα βατικά. Εγώ ο νομοθέτης επέτρεπα να φεύγουν νωρίτερα από τα 30. Γιατί έρχομαι τώρα μετά από χρόνια και λέω από τα 30 δεν παίρνετε ούτε τώρα?
ούτε ποτέ στη ζωή σας. Διότι όπως είναι διατυπωμένο το άρθρο, όσοι έχουν σήμερα 30 χρόνια, οι παλιοί εννοώ, δεν θα πάρουν ποτέ αύξηση όταν οι άλλοι παίρνουν αύξηση. Δεν είναι άδικο αυτό? Φυσικά εδώ πρέπει να πούμε ένα πολύ σημαντικό σημείο, μια επισήμαση για την παράλληλη ασφάλιση, γιατί πολλοί με ρωτάνε αν αξιοποιείται ο χρόνος παράλληλης ασφάλισης. Πρώτη διευκρίνηση. Μέχρι 31-12 του 2016 έχουμε παράλληλη ασφάλιση, γιατί είχαμε πολλά ταμεία. Από το 2017 έχουμε μόνο ασφάλιση. Μπορεί να έχουμε παράλληλη απασχόληση, αλλά έχουμε μόνο ασφάλιση. Ποιοι είναι οι ευνοημένοι? Όσοι κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότηση από τις 13 Μαΐου και μετά και είχαν για μια δεδομένη χρονική περίοδο παράλληλο χρόνο ασφάλισης και δεν είχαν ανταποδοτική, δηλαδή δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις του ταμείου για να πάρουν δεύτερη ανταποδοτική, το παίρνουν σαν προσάυξη. Δυστυχώς, όσοι είχαν υποβάλει αίτημα πριν την 13η Μαΐου και είχαν παράλληλο χρόνο ασφάλισης και δεν θεμελιώναν αυτοτελές δικαίωμα, τα χάνουν. Πάνε υπερπίσωση και πατρίδος. Πρέπει να αλλάξει, γιατί εδώ είναι βάναυση της παραβίασης της αρχής της ισότητας. Δύο μέτρα και σταθμά. Δηλαδή το συμπτωματικό γεγονός από τις 13 Μαΐου να το παίρνεις το χρόνο και να έχεις μια αυξημένη σύνταξη και από την άλλη να μην έχεις καθόλου προσαύξηση. Και πάμε να δούμε και για τις φορολογικές δηλώσεις, Γιάννη. Το είπαμε, να δούμε τι έχει γίνει και τι εκαθάριση έχει γίνει ως τώρα. Σωστά. Τα τελευταία λοιπόν επίσημα στοιχεία λένε ότι από τα 6,4 εκατομμύρια φορολογικών δηλώσεων που πρέπει να υποβληθούν, έχουν υποβληθεί το 1,96 εκατομμύρια έναντι 3.460.000 που ήταν πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο. Οπότε καταλαβαίνουμε το πόσο υπολείπεται αυτές οι δηλώσεις σε σχέση με πέρυσι. Τα προβλήματα είναι αυτά που είπαμε και προηγουμένως, Σοφία μου, το ότι δεν έχει εμπλουτιστεί η πλατφόρμα της ΑΔΕ με τα στοιχεία για να μπορεί να υποβάλει φορολογική δήλωση ο πολίτης. Από την εκαθάριση τώρα αυτών των λίγων δηλώσεων, των οποίων έχουν υποβληθεί, 1.082.000 εκαθαριστικά είναι μηδενικά, δηλαδή ποσοστό 56%, ούτε πληρώνουν ούτε παίρνουν. 553.000 είναι χρεωστικά, με ποσοστό λοιπόν 28% και μέσο όρο φόρου πληρωμής τα 611 ευρώ. Και 326.000 είναι πιστωτικά, δηλαδή έχουν επιστροφή φόρου, ποσοστό λοιπόν 17% επί των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, με μέσο όρο επιστροφής στα 206 ευρώ. Να πούμε εδώ ότι η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων είναι τέλος Ιουλίου. Το 27 Αυγούστου είναι μια παράταση την οποία έχει δοθεί πριν ακόμα λήξει η προθεσμία των δηλώσεων. Δεν μπορούσα να καταλάβω ποτέ για ποιο λόγο. Και εάν κάποιος υποβάλει την φορολογική του δήλωση μετά το τέλος Ιουλίου, απλά και μόνο για 20 μέρες θα υπάρχει το διάστημα που θα πληρώσει. Θα αναγκαστεί όμως να πληρώσει τέλος Αυγούστου διπλή δόση εισοδήματος και του Ιουλίου και του Αυγούστου και δεν θα έχει και το δικαίωμα της έκπτωσης του 3% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου. Και να τονίσουμε άλλη μια φορά, γιατί κάθε ευρώ είναι ιερό, ότι η πιο συμφέρουσα πληρωμή του φόρου τελικά είναι μέσω πιστωτικής κάρτας που πληρώνουμε όλα τα χρήματα, έχουμε την έκπτωση του 3% και αυτά τα χρήματα τα έχουμε και σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Αν είναι έτοιμη η πλατφόρμα να την υποβάλουμε, γιατί πλέον οι σύζυγοι, αν ο ένας έχει να πάρει χρήματα όσο πιο νωρίς κάνει τη φορολογική δήλωση, τόσο πιο νωρίς θα τα πάρει. Ο άλλος, ο σύζυγος, ο οποίος χρωστάει και πρέπει να πληρώσει χρήματα, είτε την υποβάλλει σήμερα, είτε τέλος Ιουλίου, τελευταία ημέρα, η πληρωμή είναι τέλος Ιουλίου η πρώτη δόση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4:30. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε.